Να τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστήσω και εγώ τους υπουργούς που βρέθηκαν στην Επιτροπή μας και μας πληροφορήσανε για σημαντικά πράγματα. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στην κυρία Υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου, σαν Έλληνας. Κυρία Υπουργέ, κάνατε μια ομιλία ευχολόγιο. Όπως σας ακούσαμε να λέτε για την κατάσταση στην Ελλάδα, θα νόμιζε κανείς ότι η κυβέρνηση έχει λύσει όλα τα προβλήματα στα θέματα απασχόλησης. Μειώσατε, λέτε, σαν κυβέρνηση την ανεργία. Με ποιο τρόπο? Με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης? Θεωρείτε ότι με τη μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση μειώνεται την ανεργία? Μπορεί να χαμηλώνουν πλασματικά οι δείκτες ανεργίας, αλλά στην ουσία γίνεται μια ανακατανομή της φτώχειας. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας έχουν γίνει πλέον κανόνας. Απολύονται οι εργαζόμενοι και ξαναπροσλαμβάνονται με τετράωρα, ενώ στην πράξη δουλεύουν πάνω από 8 ώρες. Φυσικά οι απολαβές τους δεν τους επιτρέπουν καν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Τα έσοδα δε των ασφαλιστικών ταμείων μειώνονται δραματικά με αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όταν με την υπερφορολόγηση των εταιριών οδηγείται στο κλείσιμό τους και στην απώλεια θέσεων εργασίας? Θα σας πω ένα παράδειγμα και σας προκαλώ να μου πείτε ότι είναι λάθος. Μια εταιρεία με 100.000 ευρώ ετήσια κέρδη καλείται να πληρώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 110.000 ευρώ. Με αυτή τη λογική ή θα πρέπει να κλείσει ή να οδηγηθεί στη φοροαποφυγή και σε πρακτικές που προωθούν την παραοικονομία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί πραγματικά η ανεργία όσον δεν δημιουργεί η κυβέρνηση ένα δίκαιο και σταθερό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας. Εάν όμως η πολιτική σας προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των δανειστών, κάνοντας οικονομική αφέμαξη των εταιριών και των πολιτών, όλα όσα μας είπατε για προτάσεις και χρηματοδοτήσεις από το σχέδιο Γιούγκερ είναι ευχολόγια. Το σίγουρο είναι ότι δεν είστε ικανοί να διαχειριστείτε την κατάσταση και σαν κυβέρνηση απλά κερδίζετε πολιτικό χρόνο εις βάρος της χώρας. Ευχαριστώ.